Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα πλαίσια ελέγχου. Στη φόρμα πελάτες, τα πλαίσια με τις ετικέτες ενεργός, συλλέκτης, DJ, ερμηνευτής, συνθέτης και στιχουργός είναι πλαίσια ελέγχου. Τα πλαίσια αυτά μας ενημερώνουν πως παραδείγματος χάριν ο Λαμπρόπουλος Τέλειος είναι ενεργός πελάτης και συλλέκτης, ενώ η Λαμπροπούλου Δέσποινα είναι ερμηνεύτρια. Εάν θέλουμε να είναι και συνθέτης, κάνουμε κλικ σε αυτό το πλαίσιο ελέγχου. Εννοείται πως σε κάποιον πελάτη μπορούν να είναι ενεργοποιημένες όλες οι επιλογές και σε κάποιον άλλον καμία. Κάθε πλαίσιο ελέγχου μπορεί να πάρει μία από τις δύο τιμές, όπως ναι όχι, ενεργό ανενεργό, αληθές ψευδές. Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται στον πίνακα πελάτες στα αντίστοιχα πεδία, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ελέγχου. Κλείνουμε τον πίνακα και αλλάζουμε την προβολή της φόρμας πελάτες σε προβολή σχεδίασης. Διαγράφουμε το πλαίσιο ελέγχου στιχουργός για να το δημιουργήσουμε ξανά. Στην εργαλειοθήκη κάνουμε κλικ στο εργαλείο πλαίσιο ελέγχου. Κάνουμε κλικ μέσα στη φόρμα και το πλαίσιο ελέγχου δημιουργήθηκε. Στην ετικέτα πληκτρολογούμε στιχουργός. Θα πρέπει τώρα να συνδέσουμε το πλαίσιο αυτό με το πεδίο στιχουργός του πίνακα πελάτες. Κάνουμε δεξί κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, επιλέγουμε ιδιότητες και την καρτέλα όλα. Στη γραμμή προέλευση στοιχείου ελέγχου επιλέγουμε το πεδίο στιχουργός. Μεταβαίνουμε σε προβολή φόρμας. Το πλαίσιο ελέγχου έχει δημιουργηθεί και έχει συνδεθεί με το πεδίο στιχουργός του πίνακα πελάτες. Όμως, αν κάποια ιδιότητα των πελατών μας δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε, παραδείγματος χάριν εάν είναι όντως στιχουργός ή όχι, τότε θα πρέπει να μπορούμε να μην καταχωρούμε το αληθές ή ψευδές, να μπορούμε δηλαδή να καταχωρούμε κενή τιμή. Για να οριστεί αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει και ο τύπος του πεδίου στιχουργός του πίνακα πελάτες να μπορεί να δεχθεί κενές τιμές, νουλ. Αποθηκεύουμε και κλείνουμε την φόρμα πελάτες και ανοίγουμε τον πίνακα πελάτες σε προβολή σχεδίασης. Ορίζουμε στο πεδίο στιχουργός την τιμή της ιδιότητας «Απαιτείται» σε «Όχι» εάν δεν είναι ήδη. Αποθηκεύουμε και κλείνουμε τον πίνακα και ανοίγουμε πάλι την φόρμα «Πελάτες» σε προβολή σχεδίασης. Τώρα μπορούμε να ορίσουμε στο πλαίσιο ελέγχου την ιδιότητα «Τριπλή κατάσταση» σε ναι. Αλλάζουμε την προβολή της φόρμας. Το πλαίσιο ελέγχου έχει πλέον τριπλή κατάσταση. Αληθές, ψευδές ή κενό. Τώρα μπορούμε να ορίσουμε σε κάποιον πελάτη που δεν γνωρίζουμε εάν είναι στιχουργός ή όχι κενή τιμή, κάνοντας τόσα κλικ μέχρι το πλαίσιο ελέγχου γίνει γκρι όπως αυτή τη στιγμή.